Χωρίς θεατές θα πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο όπως αποφάσισαν οι διοργανωτές του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της COVID-19. Η αναμενόμενη αυτή κίνηση έγινε μετά από συνομιλίε μεταξύ τη κυβέρνηση των διοργανωτών των Αγώνων του Τόκιο και των εκπροσώπων τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή και τη Διεθνού Παραολυμπιακή Επιτροπή. Είναι λυπηρό που οι αγώνε θα γίνουν σε περιορισμένη μορφή, δήλωσε η πρόεδρο του Τόκιο 2020, Σέικο Χασιμότο, σε ενημέρωση προσθέτοντα τη συγγνώμη τη σε όσου αγόρασαν εισιτήρια. Ο Πρωθυπουργό Σούγκα είπε ότι είναι απαραίτητο να προστατευτεί το Τόκιο όπου εξαπλώθηκε η εξαιρετικά μολυσματική μετάλλαξη Δέλτα από το να γίνει η πηγή ενό άλλου κύματο κρουσμάτων. Νωρίτερα την Πέμπτη ανακοίνωσε την επιβολή νέα κατάσταση έκτακτη ανάγκη στο Τόκιο για την αντιμετώπιση τη αύξηση των κρουσμάτων τη COVID-19 δύο εβδομάδε πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου. Εμπειρογνώμονες της Υγεία στην Ιαπωνία χαιρέτησαν την απόφαση να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο χωρίς θεατές, αλλά προειδοποίησαν ότι η απαγόρευση δεν θα εξαλείψει εντελώς τον κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων COVID-19. Η απαγόρευση επισημοποιήθηκε την Πέμπτη, καθώς η Ιαπωνία αγωνίζεται να αναστείλει ένα νέο κύμα κρουσμάτων – φυσικά υποστηρίζω το κανένα θεατή. Αλλά οι ανησυχίε δεν θα εξαφανιστούν ποτέ όσο έχουμε ένα μεγάλο γεγονό όπω οι αγώνες μαζί με την περίοδο του διακοπών, δήλωσε ο Κιούκη Φουρούζε, καθηγητή ιατρική του Πανεπιστημίου του Κιότο, μέλος τη κυβερνητική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την COVID-19. Οι δημόσιες προβολές των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν ακυρωθεί και τα θα κληθούν να σταματήσουν να σερβίρουν αλκοόλ σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Ωστόσο, το ιατρικό προσωπικό προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι από τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω από τι Ολυμπιακέ εκδηλώσει, όπω το ποτό και το φαγητό μαζί, ήταν πιο δύσκολο να ελεγχθούν από εκείνου μέσα στου χώρου. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανεί ότι πολλοί άνθρωποι θα έχουν καλή διάθεση μετά του αγώνε και θα θέλουν να πιούν ένα ποτό με άλλου, δήλωσε η Φούμια Σακαμότο, διευθύντρια ελέγχου των κρουσμάτων στο Διεθνέ Νοσοκομείο Σεντ Λουκ στο Τόκιο. Οι θεατέ από το εξωτερικό είχαν ήδη απαγορευτεί να παρευρεθούν στου αγώνε που μετατέθηκαν κατά ένα χρόνο λόγω τη πανδημία. Το περασμένο μήνα μια ομάδα κορυφαίων συμβούλων υγείας είπε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς θεατές θα ήταν η λιγότερο επικίνδυνη επιλογή. Την πέμπτη η πόλη υποδοχής του Τόκιο κατέγραψε 896 κρούσματα κοντά στα υψηλά που σημειώθηκαν τελευταία στα μέσα Μαΐου, ενώ υπήρχαν προβλέψεις για αύξηση σε 1000 τον Ιούλιο και 2000 τον Αύγουστο.